Μου επιτρέψετε μόνο μια πολύ κρίσιμη φράση. Χθες έγινε ένα εξαιρετικά καταδικαστέο περιστατικό στην εκπομπή που προβαλόταν τον Big Brother από το συγκεκριμένο σταθμό. Ένα περιστατικό αναπαραγωγής κουλτούρας βιασμού και πρόκλησης σε εγκληματικές ενέργειες. Είναι απολύτως καταδικαστέα. Νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη ο σταθμός να έχει αποφασίσει τη διακοπή της εκπομπής αυτής. Νομίζω ότι το ΕΣΟΡΟΥ θα έπρεπε να έχει ήδη παρέμβει. Δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά και ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές και νομίζω ότι υπάρχει και μια ευθύνη συνολική και από το δικό σας σταθμό να βλέπει τι περιεχόμενο προβάλλει και να το ευχαριστούμε, κυρία Αξιόγλου. Να συμφωνήσω σε αυτό και να πω το εξής, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος του περιεχομένου, ειδικά στις ζωντανές εκπομπές. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να υπάρχει ένας αποτελεσματικός έλεγχος, ώστε αυτά τα άθλια πράγματα τα οποία εξτομίστηκαν από τους συγκεκριμένους. Να μην βρίσκουν χώρο. Θέλω προκαταβολικά να σας ζητήσω συγγνώμη. Γιατί? Γιατί είστε συνάδελφοι, σας ξέρω τόσα χρόνια. Έχω έρθει στο σταθμό και όταν μπήκε η βόμβα, ήμουν από τους λίγους που ήρθαν εδώ πέρα. Οπότε υπάρχει εκτίμηση και υπάρχουν όλα. Ωστόσο, δεν θα καθίσω στην εκπομπή, θα φύγω. Δεν είναι σοου. Είναι μια έμπρακτη διαμαρτυρία για αυτή την αναπαραγωγή αυτής της υποκουλτούρας και του βιασμού που συμβαίνει. Από χθες. Όταν με το καλό τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Είναι σαν να λες, Ανδρέα, ότι αυτές οι δηλώσεις χαρακτηρίζουν τους συναδέλφους σου στον Sky και τον Sky. Προσβάλλουν όλη τη δημοσιογραφία. Αυτό είναι σοου που κάνει. Προσβάλλουν όλη τη δημοσιογραφία. Για να αναπαραχθεί. Όχι τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία προσβάλλουν. Και τη δημοκρατία. Την ενημέρωση. Την ενημέρωση. Μα δεν είναι ενημέρωση αυτό. Είναι ένα σοου. Ένα reality. Δηλαδή, συγγνώμη, Ανδρέα, ήρθε μέχρι εδώ. Ήρθες μέχρι εδώ, σηκώθηκε σε 7.30 το πρωί λοιπόν, για να έρθει και να μιλήσει. Δεν ακούγεται τώρα ο Ανδρέας, έχει κατεβάσει το μικρόφωνο του. Ανδρέα, ευχαριστούμε, να σε καλά καλημέρα. Τι μας προσβάλλεις, Ανδρέα μου. Συνεχίζουμε εμείς και εγώ θεωρώ την προσωπική στάση για συναδέλφους του. Φυσικά και για μένα.